Γεια σας από το Digital Live. Μπροστά μας έχουμε το HTC Flyer. Είναι το πρώτο tablet που φτιάχνει η HTC και ένα από τα πιο ποιοτικά ανεξαρτήτως κατηγορίας λόγω της κατασκευής από αλουμίνιο, έστω και αν στις δύο άκρες του έχει πλαστικό. Να μιλήσουμε καταρχήν για τεχνικά του και να πούμε ότι έχει οθόνη 7 inch με ανάλυση 1024x600 pixels, έχει 1 GB μνήμης RAM και υπερσεργασία στο 1,5 GB, ο οποίος δεν είναι διπύρινος, ωστόσο όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι αρκετά γρήγορος. Και μάλιστα εκμεταλλεύεται καλύτερες εφαρμογές, γιατί προς το παρόν δεν έχει βγει κάποια που να εκμεταλλεύεται πλήρως τον διπύρινο επεξεργαστή που χρησιμοποιούν κάποιες άλλες συσκευές. Να πούμε επίσης ότι έχει κάμερες, η μία μπροστινή είναι στο 1,3 MP για βιντεοκλήσεις και μία στο πίσω μέρος η οποία τραβάει φωτογραφίες στα 5 MP και βίντεο 720p. Έχει δύο ηχεία, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, με πάρα πολύ καλό ήχο. Υποδοχή 3,5 χιλιοστών για να συνδέετε τα ακουστικά σας και φυσικά για να κλείνει η συσκευή και το πλήθρο της έντασης του ήχου. Το λειτουργικό που χρησιμοποιεί είναι το Android έκδοσης 2.3. Η HTC υπόσχεται ότι θα αναβαθμιστεί σε Honeycomb, το οποίο όμως δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, η συσκευή είναι πάρα πολύ εύρηστη και είναι ωραία στη χρήση και λόγος είναι ότι χρησιμοποιεί το καινούριο HTC Sense, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε και εδώ είναι εντυπωσιακό και είναι και αρκετά εύρηστο. Είναι ίδιο βασικά με αυτό που θα μπει και θα δείτε λίγο αργότερα στο Sensation. Και δεν ενοχλεί σε σχέση με το Honeycomb, το οποίο η μόνη διαφορά του ουσιαστικά έγκυται στις εφαρμογές. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή η ταμπλέτα της HTC χρησιμοποιεί τις ίδιες εφαρμογές που υπάρχουν και για τον Galaxy Tab, έχουν φτιαχτεί αρκετές γι' αυτό με αυτή την ανάλυση στα 1024x600 pixels. Να πούμε ότι είναι το μόνο τάμπλετ αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιεί γραφίδα, η οποία χρησιμοποιείται είτε για να ζωγραφίζει κάποιος είτε να κρατάει σημειώσεις. Μπορείτε εδώ να ανοίξουμε μια εφαρμογή για να δείτε πώς ακριβώς δουλεύει. Το μόνο που μας τρομάζει σχετικά είναι ότι όταν κάποιος να κουμπάει στην οθόνη υπάρχει κίνδυνος να τυγδάρει. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό, δεν θέλουμε να το δοκιμάσουμε, αλλά έχουμε τους φόβους μας. Να μπούμε σε μια εφαρμογή. Όπως είπαμε και πριν, αυτό που χαρακτηρίζει το Flyer και είναι μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση της γραφίδας, από την οποία μπορεί να κοπήσει κανείς κατευθείαν από το μενού που υπάρχει κάτω στην οθόνη. Εδώ βλέπετε το ειδικό εικονίδιο. Θα δοκιμάσουμε να γράψουμε μια καινούργια σημείωση. Εδώ λοιπόν παίρνουμε κάποιο την πένα. Μπορεί κάποιος, όπως βλέπετε, να γράψει, να αλλάξει το χρώμα ή το μέγεθος του πάχους της γραφής. Εδώ, όπως σας είπαμε, αλλάζει το χρώμα. Μισό λεπτάκι να βάλουμε το κόκκινο. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετική λειτουργία, είναι πολύ χρήσιμη, εδώ μπορεί να το σβήσει κανείς, γιατί κάποιος μπορεί να κρατήσει σημειώσεις εύκολα, γρήγορα και αργότερα, να τις μετατρέψει είτε σε ηχητικές σημειώσεις είτε σε γραπτές, στις οποίες το κάνει μόνο του τη μετατροπή το HTC Flyer. Να πούμε επίσης ότι έχει μια άλλη εξυπνάδα το tablet αυτό, όπως βλέπετε εδώ τα πλήκτρα εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στη διάταξη που έχουμε τη συσκευή. Αν κάποιος το περιστρέψει, τα πλήκτρα μεταφέρονται αυτόματα εδώ, φωτίζονται δηλαδή και πάλι, οπότε μπορεί να συνεχίσει κανείς να κάνει την εργασία του όπως και πριν. Το μόνο ελάττωμα που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στο Flyer είναι η υψηλή τιμή του. Η έκδοση με 3G και Wi-Fi όπως αυτή στοιχίζει 650 ευρώ, θα στοιχίζει περίπου όταν θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, και 100 ευρώ λιγότερο υπολογίστηκε για την έκδοση μόνο με Wi-Fi. Αυτά από το digitallife.gr.